Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι του καναλιού μας. Σας το υποσχέθηκα την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα θα μιλήσουμε για την αίθουσα του θρόνου, του Τάσου Αθανασιάδη, σε ακόμα ένα installment, μια σειρά που έχουμε να βγάλουμε καιρό βιντεάκια, που είναι ένα βιβλίο, μια σειρά ή ταινία και ένα μουσικό κομμάτι. Σε αυτή τη σειρά διαβάζω ένα βιβλίο, το οποίο το κάνω review, και μετά σας προτείνω μια ταινία ή μία σειρά και ένα μουσικό κομμάτι που πιστεύω ότι κάπως συνδέονται με το συγκεκριμένο βιβλίο. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι επιλογές σήμερα, οπότε μείνετε μέχρι το τέλος και πάμε! Αίθουσα του θρόνου. Γνώρισα την αίθουσα του θρόνου, όπως και οι περισσότεροι από εμάς νομίζω, από την πολύ γνωστή και υπέροχη πραγματικά σειρά του Μέγκα με τον Λεμπεσόπουλο. Και δεν μπορώ να αρχίσω το review αυτού του βιβλίου παρά μόνο όπως αρχίζει κάθε επεισόδιο αυτής της σειράς. Με τη γνωστή μουσική που ξέρουμε όλοι, θα το σχολιάσουμε αργότερα, και τη φράση. Έρχεται κάποια στιγμή όπου η μεγαλειότητά μας, ο εαυτός μας, είναι ανάγκη να περάσει στην αίθουσα του θρόνου με τους αυλικούς του, τον νου και την καρδιά του, για να αποφασίσει επάνω στον καταστατικό χάρτη της ζωής του. Και αυτό ακριβώς μας περιγράφει αυτό το βιβλίο. Στην αίθουσα του θρόνου, λοιπόν, όπου μόλις ο συγγραφέας, αυτό το απόσπασμα που σας διάβασα προφανώς είναι ένα quote μέσα από το συγκεκριμένο βιβλίο, ο συγγραφέας λοιπόν μας λέει σε αυτό το σημείο το τι αφορά αυτό το βιβλίο. Και η αίθουσα του θρόνου αφορά τις επιλογές που κάνουν στη ζωή τους διάφορα άτομα. Θα σας μιλήσω πρώτα επιφανειακά για τα θετικά και τα αρνητικά του βιβλίου και μετά θα περάσουμε σε μια πιο φιλοσοφική θεώρηση, αν θέλετε, πριν πάμε στην ταινία που θα σας προτείνω σήμερα και στο μουσικό κομμάτι. Στην αίθουσα του θρόνου ο Αθανασιάδης γράφει πραγματικά ποιητικότατα και πάρα πολύ υπέροχα. Δηλαδή, κάθε του φράση είναι πραγματικά ποιητική. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που είναι γραμμένος, αυτό το βιβλίο. Έχει μία μανία, μία αιμονή με κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα με τα πεφταστέρια. Θα σας πω αργότερα τη γνώμη μου σχετικά με αυτό. Κάθε φορά όμως που βλέπει τον ουρανό, λέει με κάποιο τρόπο, μιλάει με κάποιο τρόπο για τα πεφταστέρια. Νομίζω ότι έχει νόημα αυτό, θα το συζητήσουμε αργότερα. Επίσης, μπλέκει πάρα πολύ ωραία τους χαρακτήρες μεταξύ τους. Και ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει ή χαρακτηρίζει τον κάθε χαρακτήρα μέσα σε λίγες μόνο προτάσεις, για να μας δώσει μια αρχική ιδέα για τον εκάστοτε χαρακτήρα, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίος. Η υπόθεση και η πλοκή μου άρεσαν πάρα πολύ και το ήξερα βασικά πριν διαβάσω το βιβλίο, μόλις τώρα είχα δει τη σειρά, η οποία είναι πάρα πολύ πιστή μεταφορά, οπότε ήξερα το plot, δεν διαφέρει σε πολλά πράγματα ουσιαστικά. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τα θετικά του βιβλίου, πάμε στα αρνητικά του βιβλίου. Ο Αθανασιάδης στο συγκεκριμένο βιβλίο, δεν έχω διαβάσει άλλα του, αλλά στο συγκεκριμένο βιβλίο μου δίνει την αίσθηση ότι δεν ξέρει να γράφει διαλόγους. Είχα αρχίσει να το διαβάζω όταν το είχα αγοράσει πριν από 4-5 χρόνια, όταν είδα τη σειρά, ενθουσιάστηκα και λέω πρέπει να διαβάσω το βιβλίο, το αγόρασα και στις πρώτες σελίδες του βιβλίου είναι μια παρέα ατόμων οι οποίοι περιμένουν τον πρωταγωνιστή μας εντός εισαγωγικών που στη σειρά τον παίζει ο Λεμπεσόπουλος, ένας μοναχός από το Άγιον Όρος. Τον περιμένουν λοιπόν αυτή η ομάδα ανθρώπων και μιλάνε μεταξύ τους για πράγματα που ήδη ξέρουν γι' αυτόν, για τις σπουδές τους στο Παρίσι, για το πόσο έξυπνος είναι, για το πόσο εξαιρετικά φιλοσοφημένο άτομο είναι και ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, δεν είναι πολύ καλό, δηλαδή δώσ' το κάπως αλλιώς. Συνεχίζει, δεν το κάνει ξανά, ευτυχώς. Το κάνει μόνο στην αρχή του βιβλίου, αλλά οκ. Αν το ξεπεράσουμε αυτό,
γίνεται καλύτερο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αλλά το πρόβλημα με τους διαλόγους παραμένει. Κάθε διάλογος που διάβασα ήταν αρκετά απίθανος να συμβεί από άποψη επιλογής λέξεων, εκφράσεων κτλ. Δεν ήταν φτιαγμένος για κάθε χαρακτήρα ξεχωριστά. Δεν είναι όπως θα περιμένεις να μιλήσουν διαφορετικοί χαρακτήρες και νομίζω ότι ο Αθανασιάδης είχε απόλυτη συνέστηση του ότι δεν μπορεί να γράψει διαλόγους. Ξαναλέω, είναι το μόνο βιβλίο του που διάβασα, γιατί ουσιαστικά τους περισσότερους διαλόγους μας τους μεταφέρει σε πλάγιο λόγο. Αντί να πει, ξέρω εγώ, καλημέρα, είπε ο τάδε, καλημέρα, απάντησε η τάδε, πώς ήταν η μέρα σου, ρώτησε, ξέρω εγώ. Αντί να μας το δώσει κάπως έτσι, μας λέει, καλημέρα, είπε αυτός, και ο άλλος απάντησε, καλημέρα. Ύστερα ο τάδε ρώτησε πώς ήταν η μέρα του και αυτός απάντησε ότι όλα πήγανε καλά. Αυτό είναι, λοιπόν. Και μου δίνει την αίσθηση, θυμάμαι τον προπάπου μου, όταν έλεγε ιστορίες, που μου έλεγε παραμύθια, και μερικές φορές δεν ήθελε να πει παραμύθι και απλά τον πίεζα και μετά έλεγε εντάξει θα σου πω για να μην με ζαλίζεις και έκανε ακριβώς αυτό το πράγμα. Μετά πήγε εκεί αυτός και έκανε εκείνο και αυτό, δεν το έλεγε παραστατικά. Αυτό ακριβώς, αυτήν ακριβώς την αίσθηση μου έδωσε η αίθουσα του θρόνου σαν γραφή. Ήταν λίγο βιαστικό σε κάποια σημεία. Πιστεύω ότι άμα έπιανε την πλοκή και την ανέπτυσε όσο θα έπρεπε να την αναπτύξει τώρα ποιος είμαι εγώ για να μιλήσω για τον Αθανασιάδη, τέλος πάντων είναι η ταπεινή μου γνώμη, επαναλαμβάνω, νομίζω ότι θα έπρεπε να ήταν ένα βιβλίο 1000 σελίδων. Ήταν ένα πόλεμος και ειρήνη και να σας πω την αλήθεια θα το διάβαζα. Πάμε λοιπόν στην πλοκή. Έχοντας υπόψη μας όλα αυτά τα πράγματα που σας είπα, για να σας δώσω το κλίμα του βιβλίου, φανταστείτε ότι έχουμε ένα νησί στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες συγκεκριμένα, ένα νησί των Κυκλάδων με βαθιά ιστορία και στην ουσία γνωρίζουμε την αφρόκρεμα της κοινωνίας αυτού του νησιού, που είναι ένας αρχαιολόγος, ένας φραγκισκανός μοναχός και ένας πολιτικός, ο βουλευτής του νησιού συγκεκριμένα, ο οποίος είναι και δικηγόρος. Όλοι αυτοί περιμένουν το γιο του δικηγόρου, του βουλευτή, ο οποίος για χρόνια, ενώ έχει κάνει σπουδές δικηγορίας, για χρόνια αποφάσισε να πάει να γίνει μοναχός στο Άγιον Όρος. Έρχεται λοιπόν αυτός, ο οποίος λέγεται Λουκάς Δελόγγις. Όσοι έχετε δει τη σειρά ή έχετε διαβάσει το βιβλίο, νομίζω ότι το όνομα αυτό θα σας ακούγεται πολύ μυθικό, όπως και εμένα αυτή τη στιγμή. Ο Λουκάς Δελόγγις λοιπόν επιστρέφει στο νησί αυτό, που δεν είναι Ισύρος, παρεμπιπτόντως, μετά από πολύ καιρό. Και αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους συζητάνε διάφορα πράγματα. Γι' αυτό σας το αφηγήθηκα. Ύστερα βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο ο μοναχός αυτός, ίσως, δεν θέλω να σας κάνω spoil, σε περίπτωση που είστε ένα από τα 5 άτομα που δεν έχουν δει τη σειρά ακόμα ή δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο, αποφασίζει ή δεν αποφασίζει να σταματήσει να είναι μοναχός. Επίσης, ο ξάδερφός του Παντιάς είναι ένας άνθρωπος τελείως διαφορετικός από αυτόν και στο κοκτέιλ του βιβλίου μας έρχεται και μια Κύπρια, η Χλάφκη, η οποία... Ο πατέρας της είχε εκτελεστεί από τους Γερμανούς σε αυτό το νησί πολλά χρόνια πριν, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βασικά, πολλά χρόνια πριν, και μας λέει την ιστορία από εκεί και πέρα. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να σας κάνω spoil γιατί είναι πολύ ωραίο. Το πιο ωραίο στοιχείο της πλοκής, κατά τη δική μου γνώμη, είναι η παρουσία ενός πάμπλουτου Σουηδού, ίσως, ο οποίος έχει μια τεράστια θαλαμυγό, είναι πάμπλουτος και έρχεται στο νησί για να κάνει εκεί δωρεές και αγαθοεργίες και διάφορα πράγματα. Και νομίζω ότι αυτός ήταν ο αγαπημένος μου χαρακτήρας. Αυτά λοιπόν για την πλοκή του βιβλίου και θέλω να μιλήσω λίγο για το θέμα του. Είναι ένα βαθιά φιλοσοφικό βιβλίο. Θυμάστε που σας είπα ότι οι περισσότεροι διάλογοι δίνονται ουσιαστικά σε πλάγιο λόγο. Υπάρχουν και κάποιοι διάλογοι που δεν δίνονται σε πλάγιο λόγο. Είναι η πλειοψηφία των διαλόγων και είναι φιλοσοφικοί διάλογοι. Κυρίως ανάμεσα στο Φραγκισκανό μοναχό και στο Λουκά,
ή ανάμεσα στον Λουκά και στον κολλητό του φίλο από τα νιάτα του, τον Σωτήρη, ο οποίος είναι αρχαιολόγος, ανάμεσα στη Γλάφκη και στον Λουκά, ναι, έχουν κάποιες φιλοσοφικές συζητήσεις και αυτές δίνονται σε ευθύ λόγο. Νομίζω ότι αυτό που ουσιαστικά ήθελε να κάνει ο συγγραφέας στο συγκεκριμένο βιβλίο ήταν να αναλύσει τις φιλοσοφικές του απόψεις σχετικά με κάποια θέματα και έπρεπε να έχει και ένα story από πίσω, οπότε έφτιαξε μια πολύ ωραία πλοκή, όπως σας είπα, η οποία τέριαζε με το θέμα του βιβλίου. Τώρα, εγώ γενικά από άποψη θεματολογίας αντιλαμβάνομαι τα βιβλία με ένα τελείως ιδιοσυγκρασιακό τρόπο. Οπότε, αυτό που εγώ πήρα από αυτό το βιβλίο δεν είναι απαραίτητα αυτό που εσείς θα πάρετε από αυτό το βιβλίο. Ειδικά από ένα βιβλίο τόσο φορτισμένο φιλοσοφικά. Μιλάνε για το καλό και το κακό, για τη σχέση του κακού στη ζωή του ανθρώπου, για το κατά πόσο ο Θεός είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του ανθρώπου και δεν έχει σχέση με το κακό, αν ο Θεός είναι αιτία του κακού, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Αλλά αυτό που εμένα με τράβηξε περισσότερο, σαν φιλοσοφικό περιεχόμενο, είναι ότι ποτέ δεν είναι αργά να κάνεις κάτι. Το ξέρω ότι ακούγεται τελείως lifestyle συμβουλές από coaching, masters και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά δίνεται με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Αυτό που λέει ότι κάποια στιγμή η μεγαλειώτης, ο εαυτός μας πρέπει να πάει στην αίθουσα του θρόνου και να αποφασίσει πάνω στον καταστατικό χάρτη της ζωής του, δηλαδή να αποφασίσει τι πρέπει να κάνει στη ζωή του, δεν διασαφηνίζει το πότε πρέπει να το κάνει. Και όχι μόνο από άποψη επαγγελματική, αλλά ακόμα και από άποψη ηθική. Υπάρχει μέσα στο βιβλίο, δεν προσπαθώ να μην σας κάνω spoil, υπάρχει μέσα στο βιβλίο ένα άτομο το οποίο είναι το χειρότερο άτομο, ο χαρακτήρας ο οποίος είναι απίστευτα απέσιος σαν χαρακτήρας, και βλέπουμε την εξηλαίωση στην ουσία του συγκεκριμένου ανθρώπου, την κάθαρση μέσα από διάφορες διεργασίες που γίνεται σε μετέπειτα στάδια της ζωής του. Έχουμε λοιπόν τους κεντρικούς μας χαρακτήρες, η πλειοψηφία των οποίων είναι πάνω από 30, και όλοι αυτοί ουσιαστικά βρίσκονται σε μία κατάσταση που δεν έχουν αποφασίσει ακόμα ακριβώς τι θέλουν να κάνουν ή δεν έχουν αρχίσει ακόμα να κάνουν αυτό που πρέπει ή θέλουν να κάνουν. Επίσης έχουμε και τη νέα γενιά, υπάρχουν και διάφορες συζητήσεις για τη σχέση της νεότητας και της ωριμότητας. Υπάρχουν λοιπόν και κάποιοι νέοι οι οποίοι είναι τελείως χαμένοι και είναι ένα από τα λίγα βιβλία που κατά τη γνώμη μου η νεότητα δεν εξυμνείται τόσο πολύ. Συνήθως λέμε ότι στη νεότητα ο άνθρωπος είναι πολυδύναμος, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, και μέσα στην αίθουσα του θρόνου υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο που λέει ότι ο άνθρωπος όταν είναι νέος είναι ένας θεός χαμηλής βαθμίδας που αργότερα ξεπέφτει. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το σημείο και αυτή είναι μία συζήτηση του Λουκά με μία πολύ πολύ νέα κοπέλα που είναι ακόμα φοιτήτρια. Και νομίζω ότι η νέα φοιτήτρια του πιάνει λίγο λάθος και λέει, δηλαδή, γιατί είναι Θεός, μήπως επειδή στο μυαλό του μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί να είναι αυτό, δεν ξέρω. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνουμε μία συζήτηση σχετικά με αυτό το σημείο του βιβλίου. Κατά τη γνώμη μου όμως, δείχνει ότι η νεότητα είναι μία πάρα πολύ ωραία στιγμή για να ζήσεις πράγματα που θα έπρεπε να ζήσεις, αλλά δεν είναι μία ωραία στιγμή για να αποφασίσεις γενικά τι θες να κάνεις στη ζωή σου. Η στιγμή του ότι μπαίνουμε όλοι σε αυτή την αίθουσα του θρόνου και αποφασίζουμε στον καταστατικό χάρτη της ζωής μας δεν είναι στα 20 μας. Αυτή την αίσθηση μου έδωσε το βιβλίο. Ας πάρουμε λοιπόν το πιο κοντινό άτομο σε πρωταγωνιστή του βιβλίου, τον Λουκά. Έχει κάνει λαμπρές σπουδές στο Παρίσι, γενικά, σαν δικηγόρος, και ενώ όλοι θα περίμεναν να επιστρέψει στο νησί και να γίνει δικηγόρος σαν τον πατέρα του και μετά βουλευτής επίσης σαν τον πατέρα του, αποφάσισε ότι θα τα αφήσει όλα και θα πάει να γίνει
μοναχός στο Άγιο Όρος, ούτως ώστε να βρει τον εαυτό του, όπως λέμε. Ή ίσως και να χάσει τον εαυτό του, δεν ξέρω. Πολλοί θα αντιλαμβανόταν αυτή τη διακοπή σαν ένα παραστράτημα, σαν ότι καθυστέρησε να φτάσει στο στόχο του. Αλλά για να φτάσεις στο στόχο σου, πρώτα πρέπει να καταλάβεις ποιος είναι ο στόχος σου. Οπότε αυτή η παραμονή στο Άγιον Όρος που ουσιαστικά δεν συνδεόταν άμεσα με αυτό που θα έπρεπε να κάνει στο μέλλον σαν άνθρωπος, ίσως τελικά να μην ήταν, η καθυστέρηση να ήταν αναγκαία. Αυτό θα ήθελα να πω. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα, γιατί γενικά όταν είσαι νέος, υπάρχει επίσης μια πολύ ωραία φράση μέσα στο βιβλίο, υπάρχουν πολλές ωραίες φράσεις μέσα στο βιβλίο, και υπάρχει επίσης μια πολύ ωραία φράση μέσα στο βιβλίο που λέει ότι οι νέοι έχουν την τάση να κάνουν λάθη και οι γέροι έχουν την τάση να ηθικολογούν. Ναι, όλοι οι νέοι κάνουν λάθος, δεν πειράζει, είναι ένα αναγκαίο βήμα ούτως ώστε να κάνεις κάτι στη ζωή σου και δεν πειράζει. Για μένα αυτό προσωπικά είναι ένα πάρα πολύ τρυφερό μήνυμα που σου λέει εντάξει, είναι λογικό να κάνεις λάθος, δεν πειράζει. Όλοι κάνουμε λάθη, κάποια στιγμή βρίσκουμε το δρόμο μας και μετά τον ακολουθούμε. Κάπως έτσι, θα ήθελα να περάσω και ένα ευχάριστο μήνυμα πέρα από τα φιλοσοφικά που λέμε. Αγαπημένοι χαρακτήρες του βιβλίου, όλος παραδόξως όχι ο Λουκάς, ούτε η Γλάφκη. Ο αγαπημένος μου χαρακτήρας είναι ο Σουηδός. Ο Σουηδός είναι ένας πολύ μυστηριώδης χαρακτήρας. Στο τέλος του βιβλίου έχει ένα κειμενάκι σαν κριτική στο βιβλίο και λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο δεν το είχα σκεφτεί, αλλά δεν το είχα βρει ακριβώς σαν σημείο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μεταφορά και λέει ότι λειτουργεί στην ουσία σαν το χάρο και αυτή η μεγάλη θαλαμυγός λειτουργεί σαν τη βάρκα που σε πάει στον άλλο κόσμο, κάπως έτσι. Δεν υπάρχει, δεν πεθαίνει κάποιος σε αυτή τη θαλαμυγό, δεν είναι δηλαδή, δεν σας κάνω spoil, δεν είναι ευθεία σχέση με αυτό που λέει. Απλά σαν σύμβολο, και αυτή η θαλαμυγός λέγεται και Βαλκυρία, οι οποίες Βαλκυρίες ήταν οι θεότητες εντός εισαγωγικών, αυτοί οι χαρακτήρες της νορβηγικής μυθολογίας που παίρνανε τους νεκρούς πολεμιστές και τους πηγαίναν στη Βαλχάλα, στον παράδεισο των Βίκινγκ. Από αυτή την άποψη υπάρχουν πολλά κρυμμένα στοιχεία μέσα σε αυτό. Αυτός λοιπόν είναι ένας αγαπημένος μου χαρακτήρας. Ο άλλος αγαπημένος μου χαρακτήρας είναι ο χαρακτήρας που δίνει το πάτημα για τις περισσότερες φιλοσοφικές συζητήσεις, που είναι ο Φραγκισκανός μοναχός του νησιού. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό καθολικών στο νησί. Είναι, ουσιαστικά το νησί είναι σχεδιασμένο στα πρότυπα της Σύρου. Δεν λέει ότι είναι Σύρος, και μάλιστα λέει ότι εκεί κοντά είναι, την αναφέρει σαν Σύρα, και πολλοί πηγαίνουν με το βαρκάκι στη Σύρα που είναι το μεγάλο νησί της περιοχής, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Αυτός λοιπόν είναι ο αγαπημένος μου χαρακτήρας, γιατί παντρεύει τις δύο δυνάμεις που, τώρα τελείως φιλοσοφικά, τις δύο δυνάμεις που χαρακτηρίζουν την εποχή μας, τον 20ο αιώνα ας πούμε καλύτερα, που είναι η επιστήμη, σαν επιστήμη και από τη φιλοσοφική άποψη, αλλά και από την πρακτική επιστημονική άποψη, αλλά και τον χριστιανισμό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει φυσικές επιστήμες και σε κάποια φάση της ζωής του έχει αποφασίσει να γίνει Φραγκισκανός μοναχός. Και έχει ένα σημείο που λέει, κάνει μάθημα σε παιδιά για τον ουρανό, αυτά τα παιδιά είναι υποψήφοι για να πάνε στο πανεπιστήμιο, και τους λέει ότι αν οι πράξεις μας σαν άνθρωποι είχαν την ίδια τάξη που έχουν οι κινήσεις των αστέρων στον ουρανό, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα στην ανθρωπότητα. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο πάντρεμα της ηθικής, της θρησκείας, του χριστιανισμού με την
με τη φυσική, με την επιστήμη σαν ιδέα, σαν φιλοσοφική άποψη. Επίσης σημαντικό ότι ο χαρακτήρας που αντιπροσωπεύει αυτή τη θρησκευτική πλευρά στο βιβλίο, δεν υπάρχει κανένας χαρακτήρας που να αντιπροσωπεύει μια καθαρά θρησκευτική πλευρά. Υπάρχει αυτός ο χαρακτήρας ο οποίος πατάει με το ένα πόδι στην επιστήμη και με το άλλο πόδι στο χριστιανισμό και κάνει σχόλιο για την Ορθοδοξία και λέει ότι εσείς οι Ορθόδοξοι, μιλώντας στους Ορθόδοξους, εσείς οι Ορθόδοξοι έχετε ξεχάσει τη μία πλευρά της ανθρώπινης φύσης. Στοχεύετε στο μυστικισμό ξεχνώντας την πραγματικότητα, ας πούμε, κάπως έτσι το θέτει. Προφανώς δεν συμφωνούν όλοι με αυτόν, ούτε κι εγώ ίσως, πιθανότατα. Δεν είμαι τελείως κατασταλαγμένος φιλοσοφικά πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο και γενικά οι χαρακτήρες σε αυτό το βιβλίο είναι σύμβολα. Ο χαρακτήρας που μου άρεσε λιγότερο νομίζω ότι είναι η Γλάφκη, η οποία είναι έτσι για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, αλλά ναι, τέλος πάντων, διαβάστε το βιβλίο. Επίσης, κάτι άλλο που δεν πετυχαίνει ο Αθανασιάδης είναι ερωτικές ιστορίες. Στο τέλος που υπάρχει κάποια περισσότερη ανάπτυξη για έρωτες και τέτοια, ήμουνα σε φάση, όχι, δεν γίνεται έτσι. Αλλά ναι, τέλος πάντων, ίσως να υπάρχει κάτι πίσω από αυτό που δεν το έπιασα. Ίσως να θέλει να πει κάτι πάνω σε αυτό που δεν το έπιασα. Εν πάση περιπτώσει, προσπάθησα να σας πω όσα περισσότερα μπορούσα για το βιβλίο, χωρίς να αποκαλύψω κεντρικά σημεία της πλοκής, για να μην κάνω spoil. Να σας πω ότι προσωπικά θεωρώ ότι η σειρά είναι πολύ καλύτερη. Θέλω να κλείσω την κριτική για το βιβλίο, ούτως ώστε να πάμε στην ταινία, με τις πρώτες φράσεις του βιβλίου, που νομίζω ότι είναι υπέροχες. Δηλαδή, η πρώτη φράση, ο τρόπος που ανοίγει το βιβλίο είναι υπέροχη. «Τούτη την ώρα που το νησί ξεκόβει σαν γαλέρα από την καταχνιά, με λατίνια μήλους και τρούλους, μοιάζει να ταξιδεύει σε καιρούς του Αιγαίου παλιούς, όταν οι κρινοδάχτυλες πριγκιπέσεις της Παροναξιάς το έπαιρναν πρίκα μαζί με ένα ρόδι για γούρι». Πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που ανοίγει αυτό το βιβλίο και του Αθανασιάδη του άρεσε και κάνει μια ωραία τσαχπινιά στο τέλος. Φτάστε μέχρι το τέλος του βιβλίου για να το δείτε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και τώρα πάμε στην ταινία. Έκπληξη, αλλά είναι μία από τις αγαπημένες μου ταινίες. Γενικά είναι παρεξηγημένη ταινία, τώρα θα σας κάνω build-up για να ξαφνιαστείτε από την αποκάλυψή της. Γενικά είναι παρεξηγημένη ταινία γιατί ο πρωταγωνιστής της είναι λίγο συνδεμένος με άλλου είδους ταινίες και λόγω της θεματολογίας της ταινίας που θα σας προτείνω, πιστεύετε γενικά ότι και αυτή η ταινία δεν είναι ιδιαίτερος καλή ή τέλος πάντων ακολουθεί το είδος των ταινιών της δεκαετίας του 70-80, στην οποία και ανήκει, αλλά εμένα είναι μία από τις αγαπημένες μου ταινίες και ταιριάζει με το θέμα του βιβλίου από την άποψη ότι ένας άνθρωπος που δεν είναι τόσο νέος, δεν είναι στην πρώτη φάση της νεότητάς του, ας πούμε, είναι ακόμα πιθανό να κάνει μεγάλα πράγματα αν πραγματικά αφοσιωθεί σε αυτό και αν πραγματικά το προσπαθήσει. Και η ταινία που έχω να σας προτείνω είναι ο Ρόκι. Ναι, ο Ρόκι του Σταλόνε, μια ταινία του 1976. Τη λατρεύω, αυτή είναι μία από τις αγαπημένες μου ταινίες και σας συμβουλεύω να τη δείτε αν δεν την έχετε δει. Ξεχάστε το γεγονός ότι ο Σταλόνε έχει συνδεθεί με ταινίες πιο mainstream, ας πούμε, και πιο εμπορικές και πιο πάμε να δούμε τι ωραία που πυροβολάει και ξέρω εγώ. Δεν είναι έτσι αυτή η ταινία. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Έχουμε λοιπόν έναν μποξέρ, ο οποίος έχει περάσει την πρώτη του νιώτη, βρίσκεται πλέον στα 30 του, είναι πάνω από 30. Αισθάνεται ο ίδιος ότι δεν μπορεί πλέον να αποδώσει στο box, που αυτή είναι η δουλειά του, όπως παλιά, και ξαφνικά ένας μεγάλος boxer, βασικά ο πρωταθλητής της Αμερικής, του προτείνει
τον διαλέγει για ένα μάτς. Και αυτός πραγματικά προσπαθεί όχι να νικήσει, ξέρει ότι δεν μπορεί να νικήσει, απλά προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Μετά από ένα σημείο. Ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι η πορεία της ψυχοσύνθεσης του πρωταγωνιστή που είναι ο Σταλόνε, τον παίζει ο Σταλόνε σε μια πολύ αυτοβιογραφική ταινία. Μοιάζει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένη η ταινία με την πραγματική ζωή του Σταλόνε. Προσπαθεί να βρει ένα τρόπο να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και να ανακαλύψει για ποιο λόγο πρέπει να το κάνει. Και αυτό σαν ιδέα μου θύμισε πάρα πολύ την αίθουσα του θρόνου. Για το μουσικό κομμάτι θα μπορούσα να κάνω κίνηση Ρουαμάτ, να επιλέξω τον πιο απλό δρόμο και να σας προτείνω το γνωστό μουσικό θέμα από τη σειρά από την αίθουσα του θρόνου, από τη σειρά της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Και θα το έκανα αν είχα δει μόνο ένα επεισόδιο από τη σειρά. Το θέμα είναι υπέροχο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το πρόβλημα είναι ότι επαναλαμβάνεται συνέχεια, ξανά και ξανά, σε όλη τη σειρά, συνέχεια. Οπότε, στο τέλος της σειράς, ήμουνα σε φάση ευτυχώς τελειώνει η σειρά και δεν θα ξανακούσω το συγκεκριμένο μουσικό θέμα. Οπότε δεν θα σας προτείνω αυτό. Αν δεν έχετε δει τη σειρά και σας αρέσει το συγκεκριμένο κομμάτι, μη δείτε τη σειρά γιατί θα το μισήσετε μέχρι το τέλος. Θα σας προτείνω ένα άλλο μουσικό κομμάτι, ακολουθώντας μια παράδοση της συγκεκριμένης στήλης που συνήθως προτείνουμε γαλλικά τραγούδια, δεν ξέρω γιατί. Σας προτείνω ένα τραγούδι του Ασναβούρ, το «Hier encore». Σε αυτό το τραγούδι βλέπουμε την άλλη όψη της ώριμης ηλικίας. Ενώ στην αίθουσα του θρόνου και στον Ρόκι βλέπουμε μία κατάφαση απέναντι στην έλευση της ωριμότητας και μία θεώρηση ότι πλέον μπορούμε να εκτιμήσουμε πιο φιλοσοφημένα και πιο σωστά τα πράγματα από ό,τι στην πρώτη νεότητα, στο συγκεκριμένο κομμάτι βλέπουμε την καταθλιψάρα την ίδια, η οποία είναι επίσης βοηθητική μερικές φορές. Μερικές φορές είναι ωραία να κλαψουρίσουμε, να καθίσουμε στη γωνία του δωματίου και να κλαίμε τα χρόνια μας που χάθηκαν και μετά να σηκωθούμε και να πούμε τίποτα δεν χάθηκε τελικά. Ποτέ, όντως. Ναι, οπότε, ναι, αν είναι ένα βήμα κι αυτό, όπως ο Λουκάς, ξέρω εγώ, αποσύρθηκε στο Άγιο Όρος για να σκεφτεί να ξαναβρει τον εαυτό του και όλα αυτά τα πράγματα, ναι, ίσως αυτή η καταθλιψάρα να είναι απαραίτητη και για μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα παρακάτω. Λατρεύω αυτό το τραγούδι, είναι απίστευτο τραγούδι, όπως και λατρεύω και τον Ασναβούρ. Πάρα πολύ, μ' αρέσει πάρα πολύ και σαν καλλιτέχνης, αλλά και σαν φυσιογνωμία και σαν φιλοσοφία ζωής και ό,τι έχει πει έξω από τη μουσική του καριέρα. Σας το αφήνω σε link κάτω. Σε αυτό το τραγούδι λοιπόν ο Ασναβούρ θρηνεί τη δεκαετία των 20 του, όταν ήταν 20 χρονών δηλαδή, και λέει ότι αυτό που κατάφερε να κάνει σε αυτή την ηλικία ήταν ουσιαστικά ένα τίποτα. Και τώρα το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κλαίει και το μόνο που του έχει μείνει από αυτήν την εποχή είναι μερικές ρητίδες στο μέτωπο. Εγώ ευτυχώς δεν έχω ακόμα ρητίδες. Αυτά λοιπόν ήταν μια στήλη που μας τη ζήτησαν αρκετοί από εσάς. Σας είχε λείψει και δεν μπορούσαμε παρά να την επαναφέρουμε. Γράψτε μας από κάτω αν σας αρέσει γενικά ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι διακόψαμε επειδή δεν είχε ιδιαίτερη ανταπόκριση εκ μέρους σας. Οπότε ναι, δεν ξέρω, θα δούμε αν θα τη συνεχίσουμε. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε μας προτάσεις, πάντα είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Γράψτε μας αν έχετε διαβάσει την αίθουσα του θρόνου, τι σας έκανε εντύπωση, χωρίς να κάνετε spoil, αν είναι δυνατό. Επίσης, αν έχετε διαβάσει την αίθουσα του θρόνου, πείτε μας αν έχετε προτάσεις για βιβλία και σειρές και κομμάτια ή για οποιοδήποτε άλλο βιβλίο, ουσιαστικά,
Αν θέλετε να συνδυάσετε κάτι με το ρόκι, αν θέλετε να συνδυάσετε κάτι με το τραγούδι που σας είπα, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Ανυπομονούμε να ακούσουμε τις γνώμες σας. Επίσης, στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε τα social media μας και το δικό μου και της Στέλλας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram που διαχειρίζεται η Στέλλα. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Goodreads, όπου θα γίνουν διάφορα στο εγγύς μέλλον, ελπίζω. Θα δείτε. Και αυτά. Ανυπομονούμε να σας δούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο μας και γεια σας.